Γεια σας, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Μόλις βλέπουμε στα πλάνα μας το Ιωλκός της Σιτζέτς, το νέο απόκτημα του Μάριου Ηλιόπουλου, του εφοπλιστή. Φέτος ο Μάριος έχει πάρει πάρα πολλά καράβια και ταχύπλοα. Αυτό το καράβι είχε μια ιστορία εδώ στις Ποράδες. Πρόκειται για το Σκιάθος Εσφρές, το οποίο άλλαξε όνομα. Το ονόμασε ο Μάριος Ιωλκός. Είναι το πρώτο του παρθενικό ταξίδι που έρχεται στο λιμάνι της Σκιάθου. Οι διαδρομές που κάνει είναι από το Μαντούδι Σκιάθος Κόπελο Αλόνισο και επιστροφή Μαντούδι. Είναι μια ιστορία αυτό το καράβι, πολλά χρόνια εδώ στη γραμμή από το Βόλο στην ευρύτερη περιοχή των Σποράδων. Ευτυχώς που μπήκε η γραμμή, γιατί ήταν όλοι ανήσυχοι εδώ στο νησί, γιατί βολεύει πάρα πολύ, ειδικά από την Αθήνα, αυτοί που έρχονται από την Αθήνα να έρθουν στη Σκιάθο από το Μαντούδι, να κάνουν και μια στάση στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, άλλοι μπορεί να πάνε και στον Όσιο Δαβίδ και στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη και τον Άγιο Κύριλλο που βρίσκονται εκεί στο μοναστήρι, σε Ροδιές. Βλέπουμε εδώ το Ιωλκός, μόλις έχει φτάσει στο λιμάνι της Σκιάθου και είναι έτοιμο για να δέσει. Όπως ανέφερα, είναι το νέο απόκτημα του Μάριου του Ηλιόπουλου, το εφοπλιστή, που έχει πάρα πολλά καράβια στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Προέρχεται από ναυτιλιακή οικογένεια ο Μάριος. Ο άγνωστος πατέρας του, ο κ. Μαγιώτης Ηλιόπουλος, είχαν τα ίδια Νάης. Ο Αντώνης ο Ηλιόπουλος, ο αδελφός του, δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στη Σαντορίνη και έχει καταλήματα και μεγάλα ξενοδοχεία από τα top του νησιού και είναι και πρόεδρος ξενοδόχων Σκιάθου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στα πλάνα μας το Ιωλκός. Έφερνει πάρα πολύ κόσμο από την Αθήνα, είναι γεμάτο και πολλά αυτοκίνητα. Είναι πλήρης από ό,τι μάθαμε. Έρχονται για τις ημέρες της Αναστάσεως και του Πάσχα να περάσουν στη Σκιάθο. Καλώς ήρθατε. Καλή διαμονή, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου, Γιάννης Αποστολίδης. Ευχαριστώ.